Καλώς ήρθατε καταρχάς. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε σήμερα μαζί μας. Ξέρετε, χθες ήταν μια σημαντική μέρα, διότι καταφέραμε και ξεπεράσαμε το φράγμα των 2 εκατομμυρίων εμβολιασμών. Και από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η πανδημία, είπαμε ότι ο μόνος τρόπος να μπορέσουμε να αφήσουμε την περιπέτεια αυτή πίσω μας είναι να καταφέρουμε να εμβολιάσουμε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Βέβαια, πρέπει να ξέρετε ότι δυστυχώς ο ρυθμός των εμβολίων καθορίζεται από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρώπη αγοράζει τα εμβόλια μαζικά και τα δίνει στα κράτη-μέλη κατά αναλογία του πληθυσμού τους. Η Ευρώπη πήρε τη σωστή απόφαση να τα αγοράσει μαζί και να τα μοιράσει με δίκαιο τρόπο, διότι σκεφτείτε τι θα συνέβαινε αν έπρεπε να ανταγωνιζόμαστε, ας πούμε, τη Γερμανία ή τη Γαλλία για να βρίσκουμε εμβόλια. Υπήρχαν όμως καθυστερήσεις στις παραδόσεις, αλλά τώρα είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Θα έχουμε πολλά περισσότερα εμβόλια τον Απρίλιο, τον Μάιο και τον Ιούνιο. Και βέβαια την πρώτη στιγμή είπαμε ότι θέλουμε να εμβολιάσουμε τους μεγαλύτερους συμπολίτες μας. Γιατί? Διότι αυτοί κινδυνεύουν περισσότερο στην περίπτωση που κολλήσουν κορονοϊό. Και θέλουμε επίσης να έχουμε μια διαδικασία η οποία να είναι πολύ απλή, πολύ εύκολη, ώστε να μπορείτε να πάτε να εμβολιαστείτε χωρίς ταλαιπωρία και με έναν τρόπο που θα σας κάνει να αισθάνεστε ωραία. Και πιστεύω ότι αυτό σε μεγάλο βαθμό το έχουμε πετύχει. Οπότε ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την προθυμία με την οποία πήγατε και εμβολιαστήκατε, να ακούσω λίγο τις δικές σας εμπειρίες από όλη αυτή τη διαδικασία, ποιος σας βοήθησε να κλείσετε το ραντεβού, πώς σας υποδέχτηκαν, πώς λειτουργήσε συνολικά όλη αυτή η διαδικασία και θέλω κυρίως να ακουστεί η δικιά σας η φωνή για να μπορέσουμε να πείσουμε συμπολίτες μας πιο ηλικιωμένους που δεν έχουν πάρει ακόμα την απόφαση να εμβολιαστούν, ότι πρέπει να το κάνουν. Διότι σήμερα έχουμε εμβόλια διαθέσιμα για συμπολίτες μας μεγαλύτερης ηλικίας που δεν έχουν εμβολιαστεί και πρέπει να τους πείσουμε, να τους πείσετε, να με βοηθήσετε να τους πείσουμε ότι πρέπει να πάνε να εμβολιαστούν. Να καταλάβουν καταρχάς ότι το ρίσκο του να είναι κανείς ανεμβολίαστος είναι πολύ μεγάλο. Μην κοροϊδευόμαστε, ο κορονοϊός είναι κακή αρρώστια. Και όσο πιο μεγάλος είσαι, τόσο πιο επικίνδυνο είναι να πάθεις κάποια σοβαρή επιπλοκή. Και για να σας δώσω ένα μόνο στατιστικό στοιχείο, το οποίο νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον, κοίταζα λίγο τις διασωληνώσεις του μήνα Μαρτίου και από τις 200 διασωληνώσεις που κάναμε τον Μάρτιο, μόνο τρεις αφορούσαν συμπολίτες μας οι οποίοι ήταν πλήρως εμβολιασμένοι. Οι 197 από τις 200 διασωληνώσεις ήταν συμπολίτες μας οι οποίοι δεν είχαν πλήρως εμβολιαστεί. Ξέρουμε λοιπόν και από το Ισραήλ και από το Ηνωμένο Βασίλειο που έχουν προχωρήσει πιο μπροστά ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή και αποτελεσματικά. Και γι' αυτό και πρέπει να ενώσουμε όλοι τις φωνές μας ώστε να πείσουμε τους συμπολίτες μας, ειδικά μεγαλύτερης ηλικίας που κινδυνεύουν και περισσότερο, ότι πρέπει να πάνε να εμβολιαστούν, να μπουν στην πλατφόρμα, να κλείσουν το ραντεβού τους. Έχουμε ραντεβού διαθέσιμα για αυτούς και τον Απρίλιο και τον Μάιο, ώστε να μην κινδυνεύουν οι ίδιοι, γιατί τους ίδιους αφορά πρωτίστως. Οπότε αυτά ήθελα να πω εισαγωγικά. Θέλω να μου πείτε εσείς λίγο πώς βιώσατε όλη αυτή τη διαδικασία. Να ξεκινήσω μαζί σας. Εγώ και εσείς, κόσμο, ναι. Το κάναμε. Μας ήρθε μήνυμα μέσω της άλλης συνταγογράφησης. Ναι. Η σύζυγός μου το έκανε στο Μαρούσι. Ναι, στο μεγάλο, στο Μέγκα. Ναι, ναι. Που εκεί ομολογώ να σας πω, γιατί εγώ την πήγα. Ναι. Όσοι βγαίνανε ήταν κάτι ενθουσιασμένοι. Κανένα πρόβλημα. Και εγώ το έκανα στη Νίκαια. Ναι. Σε κέντρο υγείας, στον σχολείο. Στο ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, όλα τέλεια. Πολύ αναβαθμισμένα. Ευγενικότατοι όλοι. Πρόβλημα κανένα. Το μήνυμα ποιο είναι για μένα, ότι όπως είπατε κι εσείς, είναι ένας πολύ άσχημος ιός θανατηφόρος και θα πρέπει όλος ο κόσμος να εμβολιαστεί. Και όχι μόνο αυτό, επειδή έχω και συγγενείς γιατρούς, και μετά το εμβόλιο πρέπει να φοράμε μάσκα και να προφυλασσόμαστε, γιατί είναι πολύ επικίνδυνος. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το εμβόλιο δεν προστατεύει 100%. Ακριβώς.
αλλά προστατεύει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς θα προχωράνε οι εμβολιασμοί, να μην χαλαρώνουμε στα βασικά μέτρα προστασίας. Τα οποία είναι αυτονόητα, τα ξέρουμε πια, να φοράμε μάσκα, να αποφεύγουμε τους συγχρονισμούς και να είμαστε προσεκτικοί μέχρι που να φτάσουμε στο σημείο ο ιός να μην κυκλοφορεί στην κοινότητα. Διότι τώρα κυκλοφορεί. Κλείνω με αυτό. Εάν ένα μικρό ποσοστό, ευτυχώς, των Ελλήνων πρόσεχε, γιατί δυστυχώς δεν προσέχει, και εγώ το εντοπίζω πιο πολύ στην νεολαία, η οποία για διάφορους λόγους, είτε λόγω ηλικίας, λόγω απειρίας, λόγω το ότι θέλει να κάνει ότι εμείς δεν παθαίνουμε τίποτα, μεταδίδεται και είναι επικίνδυνος, πολλαπλασιάζεται τάχιστα, θα πρέπει να προσέξουμε. Το κράτος είμαστε όλοι μας. Και όταν βλέπει ότι το κράτος λειτουργεί καλά, τον φροντίζει, τον σέβεται, τον αντιμετωπίζει με χαμόγελο και τελικά καταλαβαίνει ότι τα χρήματα που δίνει μέσα από τους φόρους του πιάνουν τόπο, γιατί γι' αυτό εισπράττει το κράτος φόρους, για να μπορεί να παρέχει υπηρεσίες όπως αυτή, ένα εθνικό σύστημα υγείας το οποίο στάθηκε στα πόδια του και χρέος μας είναι να το ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο, διότι αποτελεί πυλώνα ασφάλειας για όλους μας. Και για μένα είναι πολύ ενθαρρυντική και η συμμετοχή όλων των υγειονομικών, των στρατιωτικών, οι οποίοι υποστήριξαν σε μεγάλο βαθμό την επιχείρηση αυτή, τα στελέχη της πολιτικής προστασίας. Το έκαναν με μεράκι, δούλεψαν πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολύ σκληρά, για να μπορέσουμε να φτάσουμε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Εσείς πού εμβολιαστήκατε? Εγώ εμβολιάστηκα στο Αττικό. Στο Αττικό. Α, και εγώ εκεί εμβολιάστηκα. Ναι. Μαζί, παρέα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είμαι από το Μεγαλά της Μεσσηνίας. Μάλιστα. Κάθε εδώ το χειμώνα. Ναι. Τώρα καλοκαίρι πάω ασχολείο. Μάλιστα. Λοιπόν, είμαι 93 χρονών. 93 είστε, δεν σας φαίνεται. Ναι. Έχω 8 δισέγγωνα. Μπράβο, θα σας ζήσω. Λοιπόν, να σας πω τώρα για το νοσοκομείο. Ναι. Υπερευχαριστημένη και από γιατρούς. Μένετε στην, κοντά στο Αττικό, μένετε ή... Μένετε στην Μετρούπολη. Δηλαδή. Στην Μετρούπολη, εντάξει. Ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Όλοι είναι άξιοι συγχαρητήριο. Mm-hmm. Και πρώτα απ' όλα σας έρθω συγχαρητήρια όλα, γιατί ανοίγεις για όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Και έχετε κάνει και τις δύο δόσεις, έτσι. Ναι, τις δύο, βέβαια. Έχω πάει και χαρτί και όλα. Τα κορίτσια στο Αττικό, με το καλό το καλοκαίρι στο χωριό. Να είστε καλά, για Θεό σου δίνει υγεία και φόρτιση για όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Εσείς? Εγώ έχω κάνει στο κρατικό τα δύο εμβόλια. Το έκανα το Pfizer. Στις 5 την Τρίτη έκανα το πρώτο και 27 το δεύτερο. Δεν είχα καμία παρενέργεια. Ναι. Όλα ήταν μια χαρά. Μάλιστα. Και εσείς? Καλημέρα. Καλημέρα, πώς σας εύχομαι. Να είστε καλά. Καλό κουράγιο. Θα το χρειαστούμε όλοι. Σας χρειάζεται από όλες τις πλευρές. Και θέλω να πω και εγώ πραγματικά ότι ήμουν η πρώτη, νομίζω η πρώτη στο κέντρο του Αμαρουσίου. Α, στο Μαγκαρίνα, στον Προφέρα. Ναι, ναι. Και πραγματικά, έτσι όπως είπα και το Καρουσάκη, θέλω γιατί έχω να τραβήξω όλα τα πάω, λέω. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά ήταν όλοι τους. Από τις 46 που άνοιξε, μέχρι που με βάλανε μέσα στην αίσθηση για να μου κάνουν, για να έφυγε ένας κύριος από το δρόμο. Που πρέπει να ήταν σε ομοφωνίες, ας πούμε, πάρα πολύ καλά. Μεγάλη τάξη, μεγάλη καθαριότητα. Επήγε να σας λέω, ήμουν σχεδόν η πρώτη. Ναι. Σχεδόν η πρώτη στο κέντρο του Αμαρουσίου, όταν άρχισε που πήγα. Και έλεγα τι έχω να τραβήξω. Εν πάση περιπτώσει, πήγα συγχαρητήρια σε όλους εκεί. Σε όλους εκεί. Όχι στο καινούριο, στο πρώτο. Ναι. Συγχαρητήρια, ήταν άψογα όλα, μα κυριολεκτικά άψογα όλα. Ναι. Δεν υπερβάλλω καθόλου. Και έκανα και το δεύτερο, και τώρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και πράγματι δεν υπάρχει κανείς λόγος κάποιος να μην εμβολιαστεί. Κανείς.
διότι ξέρουμε πια ότι τα εμβόλια είναι και ασφαλή και αποτελεσματικά. Και σας δίνουν και εσάς, παρά τα μέτρα, τη δυνατότητα και την άνεση να αισθανθείτε καλύτερα. Έτσι, δεν αισθάνεστε μια ψυχολογική... Έστω και άμα θα βγείτε να πάτε στο μαγαζί της γειτονιάς, να κάνετε τη βόλτα σας ή να πάτε στην εκκλησία να ανάψετε ένα κερί, το κάνετε με τη μάσκα σας πάντα, αλλά με άλλη ασφάλεια σε σχέση με το να μην ήσασταν εμβολιασμένοι. Εσείς που εμβολιαστήκατε? Εγώ εμβολιάστηκα εδώ στην Ακαδημία. Ναι. Το ραντεβού μου το έκλεισε ο γαμπρός μου. Ναι. Όλα ήταν άψογα. Να σας ρωτήσω, τι σας έλειψε περισσότερο αυτόν τον χρόνο του κορονοϊού? Τι στερηθήκατε περισσότερο? Την έξοδο. Ναι. Την έξοδο. Κάτσατε όλοι σας, φαντάζομαι, πολύ μέσα. Έτσι, ναι. Όλο τον καιρό είμαι μέσα. Ναι. Όλο τον καιρό, επειδή και η κόρη μου έχει αποκτήσει ένα μωράκι. Ναι. Και η πρώτη αγκαλιά που θα κάνετε, ποια θα... Το μωρό. Το εγγόνι, έτσι. Ναι. Το εγγόνι. Ναι. Ναι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, γιατί εκ των πραγμάτων ο κόσμος αναγκάστηκε να μείνει μέσα. Ναι. Για να είναι σίγουρος. Δεν με πείραξε, για να είμαι ειλικρινής, γιατί δεν ήθελα ούτε να κόλλησω ανθρώπους, άλλους ανθρώπους, ούτε εγώ να κολλήσω κάποιους δικούς μου ανθρώπους που δεν θα το ήθελα ποτέ αυτό το πράγμα. Ναι. Και τι κάνατε, διαβάσατε, είδατε τηλεόραση, πώς περάσατε έτσι, μαγειρέψατε? Ναι, αμέ, τα γλυκά μου, το φαγητό μου, τις ειδήσεις μου, αυτά που κάνει μια νοικοκυρώση της τέλος πάντων, τα βιβλία μου, αυτά. Εγώ χαίρομαι πραγματικά που η κοινωνία, παρά τις όποιες φωνές και παρά και σίγουρα και λάθη έγιναν και καθυστερήσεις που μπορεί να υπήρχαν, αλλά λάθητος είναι μόνο αυτός ο οποίος δεν κάνει τίποτα. Αλλά μαθαίνουμε πάντα από τα λάθη μας και με ειλικρίνεια τα αναγνωρίζουμε. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι η κοινωνία ενώθηκε σε αυτή την προσπάθεια. Και ναι, είπατε μια κουβέντα για τους νέους. Έχετε δίκιο, και εγώ έχω παιδιά 23, 22 και 17 και το αίμα τους βράζει. Θέλουν να βγουν, ο κόσμος έχει κουραστεί και γι' αυτό και πια τώρα θέλουμε να δώσουμε στον κόσμο ανάσες ελευθερίας. Να μπορεί να πάει στο μαγαζί της γειτονιάς με προσοχή. Και λέμε στον κόσμο να το κάνετε αυτό ή να πάτε να βγείτε μια βόλτα, να περπατήσετε, να πάτε στην παραλία, αν θέλετε, με την οικογένειά σας ή στο βουνό, σε ένα πάρκο να βγείτε να ξεσκάσετε. Αλλά μην κάνετε αυτά τα οποία ξέρουμε ότι κάνουν ζημιά. Μην μαζεύεστε πολύ σε σπίτια, μην μαζεύεστε σε πλατείες με αλκοόλ, όταν ξέρουμε ότι αυτό εκ των πραγμάτων βοηθάει τη μετάδοση του ιού. Γι' αυτό και είμαστε πολύ προσεκτικοί και δεν θέλουμε να κάνει να μιλάμε για άνοιγμα, θέλουμε να μιλάμε για ανάσες ελευθερίας, γιατί ακόμα έχουμε μεγάλο πρόβλημα, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος συντάσσεται. Δηλαδή, εγώ είδα το πώς λειτουργήσε το λιανεμπόριο, τα καταστήματα και οι μαγαζάτορες με πολύ προσοχή, και οι πελάτες με πολύ προσοχή, και θα πάμε καλά. Θα πάμε καλά, να μην έχετε ανησυχία γι' αυτό. Και βέβαια είναι σημαντικό ότι αυτή η Ελλάδα, η οποία τόσο λιδωρήθηκε και χλεβάστηκε μερικές φορές, πρέπει να σας πω ότι με ικανοποιεί πολύ το γεγονός ότι βλέπουμε δημοσιεύματα, ειδικά για τη διαδικασία του εμβολιασμού, που λένε μακάρι και στη χώρα μας, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να μην τις κατονομάσω, το σύστημα να δούλευε τόσο καλά. Μας έβαλαν οι Έλληνες στα γυαλιά. Ναι. Αυτό είναι, νομίζω, σε όλους μας δίνει μια ικανοποίηση ότι μπορούμε και ότι αξίζαμε και αξίζουμε καλύτερα. Εσείς, πού εμβολιαστήκατε? Στο Προμηθέα. Το Προμηθέα, εσείς. Η άποψη όλων είναι ότι εδώ με τον εμβολιασμό έγινε κάτι πρωτοποριακό. Και πιστεύω ότι είναι η εικόνα και η διαδικασία που έχεις μέσα στην καρδιά σου να δεις την Ελλάδα να προχωρεί με τα βήματα που ξεκίνησαν με τον εμβολιασμό. Πρωτοποριακά, και εύχομαι να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια ώστε η Ελλάδα να μεταξελιχθεί και να πάψει να υπάρχει αυτό το τέρας της γραφειοκρατίας που καταταλαιπωρεί το λαό. Εδώ η διαδικασία του εμβολιασμού είναι τρανή απόδειξη ότι η Ελλάδα έχει την δυνατότητα, έχει τα μυαλά
αρκεί να υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι εμπνέουν. Αποδείξαμε, όπως είπατε, ότι όταν υπάρχει οργάνωση, σχέδιο, διάθεση, μπορούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία φαίνονται όχι απλά πρωτοποριακά, κάτι παραπάνω για τα δεδομένα της Ελλάδος. Είχα κουραστεί, ξέρετε, να ακούω, αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα. Γίνονται. Το καλοκαίρι τώρα ως εμβολιασμένος, πούμε το καλό θα... Έχω ένα εξοχικό. Εκείνο όμως που θέλω να πω είναι ότι απέκτησα την πέμπτη εγγονή μου. Την πέμπτη να σας δείξω. Την πέμπτη εγγονή μου στις 12 Απριλίου πέρσι. Με την καραντίνα. Δεν την έχω δει. Το είδα το παιδί, το είδα το καλοκαίρι. Προλάβαμε και το βαφτίσαμε την 1η Νοεμβρίου του 20 πριν γίνει η καραντίνα. Και έκτοτε δεν το έχω ξαναδεί. Πόσο καιρό? Από τον Νοέμβριο μέχρι σήμερα δεν το έχω ξαναδεί. Με το καλό. Με το καλό. Και εύχομαι και ελπίζω να μου δοθεί δυνατότητα τώρα να πάω να το δω. Άρχισε να περπατάει, το βλέπω μέσα από τα βίντεο κτλ. Με το καλό θα το δείτε γρήγορα. Εσείς πού εμβολιαστήκατε? Εγώ στο Βύρωνα. Στο Βύρωνα. Ναι. Πολύ ευχαριστημένη είμαι. Ούτε καμία παρενέργεια, ούτε ενόχληση. Ναι. Και το προσωπικό ευγενέστατη, ούτε ναι. Καθυστέρηση, τίποτα. Και κάνατε και τα δύο, και τα δύο τα έχετε κάνει ναι, τώρα. Και έκανα και αντισώματα. Και είμαι... τα είδατε, τα μετρήσατε και τα αντισώματα. Τότε είστε... Λοιπόν, τα παιδιά μου βέβαια του κλείσανε. Ναι, ένα γόρι και μια κόρη. Ναι. Οπότε... Ναι, ήταν πολύ εύκολη διαδικασία. Ναι, και για αυτούς που το κλείσανε μόνοι τους, αλλά και όποιος δεν είχε την εξοικείωση, πάντα υπάρχει. Και δίναμε πάντα και τη δυνατότητα βέβαια και στο φαρμακείο της γειτονιάς να μπορείς να κλείσεις το ραντεβού. Και κάνω το περπάτημα. Βγαίνετε? Ναι. Κάθε πρωί. Ναι. Δεν έχουμε και σε επαφή με κόσμο. Πήγαινε πρωί για να μην έχει κόσμο και είμαι πολύ ευχαριστημένη. Ναι. Αλλά υπάρχουν πολλοί γνωστοί μου που δεν το κάνουν. Πείτε μου, υπάρχουν. Πείτε μου, μιλήστε μου γι' αυτό. Έχετε γνωστούς που δεν το κάνουν το εμβόλιο? Ναι, εγώ. Γιατί, γιατί σας λένε δεν το κάνουν? Και σε μεγάλη ηλικία. Γιατί δεν το κάνουν, τι σας λένε? Γιατί φοβούνται, λέει, τις παρενέργειες. Μα δεν φοβούνται να πάθουν κορονοϊό? Αυτό πρέπει να τους λέτε. Ναι. Ναι. Είχαν πάρα πολύ γνωστοί που φοβόντουσαν. Ναι. Τώρα πρέπει να φοβούνται λιγότερο. Και να σας πω κάτι, όταν πήγαμε να κάνουμε το πρώτο, ναι. Ενώ έλεγε 2,5 ώρα, εγώ δεν ήξερα πώς θα πάω, τι κίνηση θα έχω. Και πήγατε πιο νωρίς, βέβαια. Πήγα μια ώρα πιο μπροστά. Έτσι. Πήγαμε αμέσως μέσα, ναι. Το έκανε επιτόπου. Ναι. Τώρα στο δεύτερο, ναι. Περιμέναμε ουρά. Α. Όλοι λοιπόν πιστήκανε και παρακαλάνε και κοιτάνε πώς θα το κάνουν. Ναι. Τώρα παρακαλάνε όλοι. Ναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι και πρέπει και εσείς στις παρέες σας. Μα εγώ να... τους το λέω, αλλά... Ελπίζω να δούνε, να σας δούνε σήμερα, να μήπως πιστούν να ακούσετε και από εσάς. Ακόμα δεν είμαστε εκεί που θέλουμε να είμαστε, στα ποσοστά των εμβολιασμών. Γι' αυτό και κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Θέλουμε περισσότερους. Αλλά γιατί... νομίζω ότι πρέπει να τους υποχρεώσετε με κάποιον τρόπο. Είναι δύσκολο αυτό. Είναι δύσκολο, αλλά και δύσκολο είναι για αυτούς που προσέχουν και κάνουν και αυτό. Αυτό ξέρετε είναι μια μεγάλη κουβέντα, γιατί αυτό ξέρετε μας έχει απασχολήσει, διότι στην ουσία κρατάμε την οικονομία κλειστή και έχουμε περιστείλει βασικές ελευθερίες για κάποιους τελικά οι οποίοι δεν συμμορφώνονται. Ακριβώς. Με τις βασικές οδηγίες. Είναι πάρα πολύ αυτή. Οι πολλοί πληρώνουν τους ολίγους. Και έχουν και προβλήματα, ξέρω, προσωπικά. Α. Και όπως δεν το κάνουν. Ναι, αλλά ίσως πρέπει... σε επαφή με τα ίσως καλιά, πρέπει με να πάνε, ίσως όμως τους... πρέπει να πάνε μία... Αν μπορούσαμε να τους πηγαίναμε μία βόλτα να δούνε τι σημαίνει μία εντατική σήμερα. Αυτό. Να ακούσουν τον αναπνευστήρα και την αγωνία. Να βλέπεις το θάνατο κατάματα και να έχεις, γιατί ξέρουμε ότι άπαξ και μπεις στην εντατική, υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να μην ξαναβγείς. Παρά την τεράστια προσπάθεια που κάνουν οι γιατροί και παρά το εξαιρετικό επίπεδο το οποίο παρέχουμε σε όλους όσοι χρειαστούν σήμερα να μπουν σε μηχανική υποστήριξη. Αλλά είναι, νομίζω, πολύ, πολύ, σημαντικό, πολύ σημαντική αυτή η κουβέντα. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που κάνατε τον κόπο να έρθετε και να γνωριστούμε από κοντά. Ξέρετε, εγώ θέλω και το μέγαρο Μαξίμου είναι,
είναι το σπίτι των πολιτών. Δεν είναι, είναι το δικό μου γραφείο, αλλά θέλω ένα χώρο ο οποίο να είναι ανοιχτό και να αισθάνεται. Να αισθάνονται οι πολίτες οικεία εδώ, διότι για εσάς δουλεύουμε. Μάλιστα. Τελικά, εσείς μας δίνετε εντολή να δουλέψουμε για εσάς και είμαστε εδώ σε αυτό το χώρο όσο μας δίνετε εσείς την εντολή να είμαστε εδώ. Ναι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.